Δύο πολύ απλά properties είναι αυτά εδώ όσον αφορά το να εμφανίζεται πυκνό το κείμενο ή αραιό. Είναι το letter spacing, το οποίο καθορίζει πόσο κενό αφήνεται μεταξύ των γραμμάτων, και είναι και το word spacing, το οποίο καθορίζει πόσο κενό αφήνεται μεταξύ λέξεων. Και στα δύο default είναι το normal, και επίσης μετά μπορούμε να πάμε να καθορίσουμε ένα μήκος, το οποίο μήκος είναι το μήκος μεταξύ δύο διαδοχικών γραμμάτων στην πρώτη περίπτωση και λέξεων στη δεύτερη περίπτωση. Πολύ απλή η χρήση τους, δηλαδή ρίξε μια ματιά εδώ, έχουμε ένα κειμενάκι το οποίο εμφανίζεται στην κανονική του μορφή και εδώ, δες αυτό εδώ, έχει καθοριστεί ότι το letter spacing είναι 0,2m και όπως βλέπεις πηγαίνει και αφήνει 0,2m μεταξύ των διαδοχικών γραμμάτων. Όπως μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα, το m είναι η μονάδα μήκος που εκφράζει το font size, 1m είναι το font size του συγκεκριμένου στοιχείου, έτσι, δηλαδή πηγαίνουμε στο συγκεκριμένο στοιχείο, έχει ένα font size συγκεκριμένο, πολλαπλασιάζεται επί 0,2 και αυτό καθορίζει τα γράμματα. Και επίσης το M είναι αυτό το οποίο συνίσταται να χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να κάνουμε κάποια τροποποίηση. Αμέσως μετά εδώ έχουμε το tense, όπου αυτό καθορίζεται βάζοντας αρνητικό M, δηλαδή μείον 0,05M, πάρα πολύ μικρή διαφορά, και εμφανίζεται το κείμενο πιο πυκνό στην απόσταση των γραμμάτων. Ακριβώς την ίδια χρήση έχει και μεταξύ των λέξεων, δηλαδή εδώ 0,2m και έχει αφήσει ένα κενό μεταξύ των δύο λέξεων, το οποίο είναι μεγαλύτερο, και επίσης μετά εδώ ένα αρνητικό, το οποίο πηγαίνει και μικραίνει το κενό μεταξύ των δύο διαδοχικών λέξεων σε σχέση με το default. Επίσης, συναφές με το letter spacing είναι και αυτό εδώ το property, το οποίο είναι το font stress, το οποίο καθορίζει επίσης το κενό μεταξύ των γραμμάτων. Και θέλει λίγο προσοχή ότι αυτό είναι επιλογή του font, δηλαδή εκεί παίξαμε τα Google Fonts, αν θυμάσαι, υπήρχε επιλογή για στρετσάρισμα, το οποίο πήγαινε και έβγαινε από το font. Το font καθόριζε δηλαδή αυτή την απόσταση. Άρα λοιπόν, το letter spacing αφήνεται στο browser, ενώ το font stretch πηγαίνει και αφήνεται στο font, στο σχεδιαστή του font. Και τα δύο αυτά properties πάντως συνήθως δεν είναι τόσο χρήσιμα, είναι μόνο για κάποια γραφιστικά στοιχεία, ας πούμε, γιατί η επιλογή του font συνήθως αυτά τα έχει μελετήσει πολύ, δηλαδή ποιο θα είναι το κενό μεταξύ των γραμμάτων και ποιο θα είναι το κενό μεταξύ των λέξεων, έτσι όπως θα προκύπτει. Εντάξει. Αυτά λοιπόν για αυτά τα δύο